Επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος από αυτό το ένθετο που λέγεται Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016. Πάμε στο μάθημα της φυσικής γενικής παιδείας. Στο στούντιο ο φυσικός, ο κύριος Γρηγόρης Βαρσαμογιάννης. Καλησπέρα κύριε Βαρσαμογιάννη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ερώτημα απλό, εύκολο, από τη δική μας την πλευρά τώρα δημοσιογραφικά. Εύκολα ή δύσκολα τα ζητήματα της φυσικής σήμερα? Τα θέματα θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε βατά. Βατά λοιπόν. Προσβάσιμα, οι μαθητές θα μπορούσαν να τα αποκριθούν. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απευθύνονται σε μαθητές που εξετάζονται με το παλιό σύστημα και ίσως και αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο. Απευθύνονται λοιπόν, τονίζουμε, σε μαθητές με το παλιό σύστημα εξέτασης. Που έχουν επιλέξει αυτό το πολύ ενδιαφέρον μάθημα που λέγεται Φυσική Γενικής Παιδείας. Κύριε Βαρσαμογιάννη, ο λόγος σε εσάς για την παρουσίαση του σημερινού ζητήματος της φυσικής. Ας περάσουμε στο πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα μας ζητά να γράψουμε, να επιλέξουμε τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. Α1. Η γωνία λέει εκτροπής όταν αυτό διέρχεται, κάθε χρώματος όταν αυτό διέρχεται από ένα οπτικό μέσο. Εδώ η σωστή απάντηση είναι το δέλτα, είναι τόσο μικρότερη όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος του χρώματος. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, ξέρουμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος, τόσο μικρότερη είναι η γωνία εκτροπής. Πάμε στο θέμα Α2. Σε μια συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ, το ελάχιστο μήκος κύματος των παραγόμενων ακτίνων. Εδώ η σωστή απάντηση είναι το Β. Ξέρουμε το δίπολο λάμδα ίσον H επί σε προς E επί V. Από εκεί προκύπτει ότι το μήκος κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογο με την τάση. Άρα η επιλογή μας, το Β, είναι αρκετά εύκολη. Πάμε στο θέμα Α3 που αφορά το φάσμα των ακτίνων Χ. Γνωρίζουμε ότι το φάσμα των ακτίνων Χ είναι ένα συνεχές. Δηλαδή είναι ένα συνεχές φάσμα στο οποίο έχουμε γραμμές σκοτεινές. Άρα η σωστή επιλογή εδώ πέρα είναι το Α αποτελείται από ένα συνεχές φάσμα πάνω στο οποίο εμφανίζονται μερικές γραμμές. Θέμα Α4. Το φαινόμενο της μεταστοιχίωσης εμφανίζεται στις διασπάσεις. Εδώ η σωστή επιλογή είναι το γάμα. Όπως ξέρουμε, οι άλλες έχουν το φωτόνιο, στο οποίο δεν μιλάμε για μεταστοιχίωση. Προχωρούμε στη συνέχεια, στο πρώτο θέμα, στο Α5, όπου εκεί έχουμε ένα χαρακτηρισμό προτάσεων. Να χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση, σωστή ή λάθος. Η πρόταση Α τη χαρακτηρίζουμε λάθος. Η κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού δεν ερμήνευσε το φαινόμενο της συμβολής του φωτός. Η δεύτερη πρόταση, η περιόδης ακτινοβολία συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας όζων. Είναι σωστή. Σύμφωνα με το πρότυπο του Ράδερφορντ, η τρίτη πρόταση, τα άτομα θα έπρεπε να εκπέμπουν συνεχές φάσμα και όχι γραμμικό. Και αυτό είναι σωστό. Οι ιστοί απορροφούν τις ακτίνες Χ περισσότερο από τα οστά. Εδώ είναι κάτι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι τα οστά έχουν μεγαλύτερο ατομικό αριθμό, άρα είναι αυτά που θα απορροφήσουν και τη μεγαλύτερη ποσότητα ακτινοβολίας των ακτίνων Χ. Άρα εδώ είναι λάθος η απάντηση. Προχωρούμε στα ραδιενεργά σωματίδια. Στο πέμπτον, στα ραδιενεργά σωματίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιχνηθέτες χημικών στοιχείων σε διάφορες αντιδράσεις. Και εδώ βλέπουμε το ενδιαφέρον που έχει η φυσική σαν μάθημα. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σε εργαστήρια. Εδώ η απάντηση είναι σωστό. Προχωρούμε στο θέμα Β με μικρούς υπολογισμούς. Το Β1 μιλά για μια μονοχρωματική ακτινοβολία που διαδίδεται σε οπτικό μέσο Α και διανύει μια απόσταση D σε χρόνο ταφ. Η ίδια ακτινοβολία μας λέει ότι όταν διαδίδεται σε ένα οπτικό μέσο, διανύει την ίδια απόσταση σε διπλάσιο χρόνο. Και θέλουμε να βρούμε τον λόγο των δικτών διάθλασης. Εδώ πέρα γνωρίζουμε για την ακτινοβολία ότι διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα, άρα ισχύει ο τύπος D ίσον V επί ταφ. Εφαρμόζουμε το αυτόν τον τύπο στην πρώτη περίπτωση D ίσον V α επί ταφ και μετά προχωρούμε στη δεύτερη περίπτωση D ίσον σε Β επί 2 ταφ. Διαιρούμε τις δύο σχέσεις με αποτέλεσμα να προκύπτει ότι ο λόγος των ταχυτήτων είναι ίσος με 2. Γνωρίζουμε εμείς ότι ο λόγος των ταχυτήτων είναι αντιστρόφως ανάλογος με το λόγο των δικτών διάθλασης. Άρα από εκεί καταλήγουμε ότι στο νι α προς νι β είναι ένα δεύτερο. Και επιλέγουμε τη σωστή απάντηση, την 3. Προχωρούμε στο θέμα δεύτερο, στο β2. Στο ατομικό πρότυπο του Μπορ, η κάπα είναι η κινητική ενέργεια, γιου είναι η δυναμική ενέργεια και εψιλον είναι η ολική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου. Ξέρουμε εμείς ότι κάπα ίσον κάπα επί ίση στο τετράγωνο προς 2 ρο. Γιου ίσον μείον κάπα επί ίση στο τετράγωνο προς ρο.
Οπότε βλέπουμε ότι το U είναι ίσον, η δυναμική ενέργεια είναι ίσο με μείον 2 K. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να υπολογίσουμε το κλάσμα K προς U ίσον K προς μείον 2 K μείον 1 δεύτερο. Άρα η σωστή εδώ επιλογή είναι το 2. Προχωρούμε στο θέμα 3. Στο θέμα 3 είναι η ενέργεια σύνδεσης ανά ηλεκτρόνιο. Στο θέμα 3 μας ζητούν να αποφασίσουμε για το πιο, για να τοποθετήσουμε τους πυρήνες ανάλογα με τη σταθερότητά τους. Υπολογίζουμε την ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο. Για τον πυρήνα Χ, ενέργεια σύνδεσης είναι 8,1 μεγαηλεκτρονιοβόλτ. Για τον πυρήνα Ψ, 7,8. Για τον πυρήνα Ω, είναι 8,5. Άρα, η σωστή πρόταση είναι η 1. Προχωρούμε στο θέμα τρίτο. Στο θέμα τρίτο έχουμε μία μεταστοιχείωση. Ο πυρήνας 222-88 μετατρέπεται σε πυρήνα 222 με ταυτόχρονη εκπομπή φωτονίου. Από τα δύο διαγράμματα, στα δύο διαγράμματα φαίνονται οι ενέργειες μετάπτωσης. Θέλουμε να βρούμε τώρα την ενέργεια του φωτονίου. Την ενέργεια του φωτονίου μπορούμε να τη βρούμε απλά αφαιρώντας τις ενέργειες των δύο ενεργειακών καταστάσεων. Και βγαίνει ότι η ενέργεια του φωτονίου είναι 0,186 μεγαηλεκτρονιοβόλτ. Ξέρουμε εμείς τώρα ότι ο τύπος της ενέργειας του φωτονίου είναι H επί F. Από εκεί μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να υπολογίσουμε τη συχνότητα F και προκύπτει ότι είναι 4,5 επί 10 στη 19 Hz. Προχωρούμε στο θέμα, στο ερώτημα Γ4. Παρόλο που είναι σε άσκηση, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θεωρητικό ερώτημα. Μπορούμε να το απαντήσουμε με τη βοήθεια της θεωρίας. Μας ζητάει πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τις δύο ακτινοβολίες. Ο διαχωρισμός γίνεται με τη βοήθεια ενός μαγνητικού πεδίου. Όπως ξέρουμε, τα σωμάτια α έχουν φορτίο, είναι φορτισμένα. Άρα, ένα μαγνητικό πεδίο τα εκτρέπει από την πορεία τους. Εν αντιθέσει, η ακτινοβολία Γ είναι φωτόνια τα οποία περνούν απειρέαστα μέσα από το μαγνητικό πεδίο. Προχωρούμε στο θέμα τέταρτο. Στο θέμα τέταρτο μας λέει ότι κάποια ηλεκτρόνια επιταχύνονται μέσω τάσης 42,5 βολτ και περνάνε μέσα από ένα αέριο που αποτελείται από άτομα υδρογόνου που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση. Ένα από τα ηλεκτρόνια λέει συγκρούεται με ένα άτομο του υδρογόνου. Καταρχάς μπορούμε να βρούμε την ενέργεια των ηλεκτρονίων εφαρμόζοντας τον τύπο E ίσον E επί V. Με αποτέλεσμα η ενέργεια των ηλεκτρονίων προκύπτει να είναι 42,5 ηλεκτρονιοβόλτ. Στη συνέχεια προχωρούμε και υπολογίζουμε την ενέργεια που απορροφάται. Μας λέει ότι απορροφάται κατά 30%. Άρα η ενέργεια απορρόφησης είναι 12,75 ηλεκτρονιοβόλτ. Μπορούμε να υπολογίσουμε την ενέργεια, την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου, αν απλά αφαιρέσουμε τις δύο ενέργειες. Αν την ενέργεια που έχουμε, αφαιρέσουμε την ενέργεια της απορρόφησης. Η ενέργεια, η κινητική ενέργεια προκύπτει να είναι 29,75 ηλεκτρονιοβόλτ. Το ΔΕΛΤΑ 2 ερώτημα μας ζητάει να υπολογίσουμε τον κβαντικό αριθμό της διεγερμένης κατάστασης του ατόμου του υδρογόνου. Καταρχάς πρέπει να βρούμε σε ποια ενεργειακή κατάσταση πήγε. Αυτό θα το βρούμε αθροίζοντας την ενέργεια, στη ενέργεια της θεμελιώδης κατάστασης, την ενέργεια απορρόφησης. Με αποτέλεσμα βλέπουμε ότι πάει σε μια ενεργειακή κατάσταση με ενέργεια μείον 0,85 ηλεκτρονιοβόλτ. Ξέρουμε τον τύπο, ε ίσον ε1 προς νη τετράγωνο. Από εκεί πλέον μπορούμε να λύσουμε πολύ εύκολα ως προς το νη. Θα είναι ε1 προς ε νη μέσα σε μια ρίζα. Είναι η ρίζα του 16, άρα είναι το 4. Και βρίσκουμε ότι ο κβαντικός αριθμός είναι νη ίσον με 4. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών του ατόμου του υδρογόνου, στο οποίο φαίνονται όλες οι δυνατές μεταβάσεις. Το διάγραμμα σχεδιάζεται εύκολα. Είναι το νήσον 4 μια ευθεία οριζόντια γραμμή, το νήσον 3, το νήσον 2, το νήσον 1 και έχουμε τις μεταβάσεις από τη γραμμή 4 την πάνω, στην τελευταία, 4-3, την 4-2, την 4-1. Στη συνέχεια ξεκινάμε από την αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή και έχουμε τις μεταβάσεις 3-2 και 3-1 και καταλήγουμε με την τελευταία οριζόντια γραμμή που μας οδηγεί στη θεμελιώδη κατάσταση, η 2-1. Σε μία από τις παραπάνω μεταβάσεις εκπέμπεται ακτινοβολία με μέγιστο μήκος κύματος. Να υπολογίσετε την τιμή αυτού του μήκους κύματος. Καταρχάς πρέπει να βρούμε
να σκεφτούμε σε ποια μετάβαση έχουμε μέγιστο μήκος κύματος. Αυτό σημαίνει στη μετάβαση ΔΕ4Ε4,3. Υπολογίζουμε την ενέργεια αυτής της μετάβασης, Ε4-Ε3, και βρίσκουμε ότι είναι 0,66 ηλεκτρονιοβόλτ. Αυτή θα είναι και η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου. Το ΔΕ θα είναι ίσον με HPF, από εκεί πλέον μπορούμε και υπολογίζουμε το μήκος κύματος, απλά αντικαθιστώντας όπου το F το σέδια λάμδα. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση της φυσικής γενικής παιδείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βαρσαμογιάννη για την αναλυτική παρουσίαση του συγκεκριμένου μαθήματος. Θέλετε να κάνετε ένα γενικό σχόλιο για την δυσκολία συνολικά της σημερινής εξέτασης? Τα θέματα, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν θέματα καλά, προσβάσιμα. Ο διαβασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί. Λύνονταν σχετικά εύκολα. Ιδιαίτερη σημασία όμως, και επισημαίνω γιατί ακολουθεί η φυσική κατεύθυνση της τρίτης λυκείου, ότι έχει μεγάλη σημασία η αρχιτεκτονική του γραπτού, το πολύ καλό διάβασμα για τη φυσική κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί ο μαθητής. Άρτια εικόνα στο γραπτό μας, σωστά σχήματα, ψυχραιμία, κυρίως για τη φυσική κατεύθυνση που ακολουθεί. Μάλλον θα ρισκάρω να πω σήμερα ότι οι λιγοστοί μαθητές που έδωσαν σε αυτό, εξετάστηκαν σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον μάθημα, πρέπει να πήγαν σχετικά καλά. Μάλιστα. Κύριε Βαρσαμογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ ολόψυχα. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, σε όλα τα μαθήματα και στους καθηγητές συναδέλφους από τα φροντιστήρια. Πάμε να πάρουμε εμείς μια ανάσα, γιατί ακολουθεί μετά το μάθημα της ιστορίας. Σε λίγο και πάλι μαζί.